Να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στις μεικτές της Επσάνα, όπου καταφέραν σήμερα να κάνουν δύο νίκες απέναντι στις αντίστοιχες μεικτές της Βοιωτίας. Και πολύ μεγάλη νίκη, ειδικά της K16, όπου πήγε 1-1 το σκορ και μέχρι το τελευταίο λεπτό τα παιδιά πιέσαν και καταφέραν να νικήσουν. Θα θέλαμε ένα σχόλιο από τον έμπειρο προπονητή, τον κύριο Τάκη Μαρκοδημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Τι να πω, αυτή η επιτυχία ανήκει στα παιδιά. Εμείς απλώς κάνουμε τη δουλειά μας, προσπαθούμε όσο μπορούμε και επειδή τα παιδιά τα έχουμε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, να τους περάσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την παιδιά, από την προσπάθειά τους. Δεν είμαι ευχαριστημένος μόνο από τα 11 παιδιά. Αν προσέξατε, μπήκε και ο Μπαλούχας, έκανε τον γκολ. Μπαίνουν όλοι με την ίδια διάθεση και αυτό με ευχαριστεί και με ικανοποιεί. Ομάδα είμαστε και 20 που ερχόμαστε. Εκτός από τους 20 υπάρχουν και άλλα 10 παιδιά στις επιλογές που για μένα πιστεύω ότι αδικούνται. Αλλά πρέπει να κάνω μια επιλογή 20 παιδιών. Κάθε φορά παίρνουμε και κάποια άλλα παιδιά. Σήμερα κάναμε το ίδιο. Την άλλη εβδομάδα που παίζουμε με τη Δυτική Αττική ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι πάλι. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όπως ήμασταν και σε αυτό. Τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια στους παίχτες. Συγχαρητήρια στην K14 που έχει 2-2. Νομίζω ότι με αυτό το σκεπτικό, αν συνεχίσουμε, θέλουμε να κάνουμε μια καλή ομάδα. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, μας ενδιαφέρει να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Και όπως είδατε, στο δεύτερο ημίχρονο, παρόλο το σκορ ότι ισοφαριστήκαμε, τα παιδιά καταθέσανε ψυχούλα και ειλικρινά γι' αυτό τους συγχαίρω, γιατί άλλαξαν το παιχνίδι μέσα σε 5 λεπτά. Αυτό κάτι σημαίνει σε αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά πρέπει να προσεχτούν και μέσα από το site σας θέλω να ευχαριστήσω τους προπονητές όλων των ομάδων για τη συνεργασία που έχουμε στα τμήματα, ειδικά της K14 και της K16. Μας εξυπηρετούν πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνουν για την ένωσή μας και γενικά για το ΔΣ της Επσανά που είναι και δίπλα μας και κοντά μας, όπως σήμερα ήταν και ο κύριος Μάριος Λαμπρόπουλος μαζί μας. Δεν μας λείπει τίποτα, μας παρέχουν τα πάντα. Συνεχίζουμε για το επόμενο βήμα.